Τι σου είχα υποσχεθεί, πώς θα πάω τώρα από το ένα θέμα στο άλλο, στην αρχή της εκπομπής. Από το καρναβάλι και την Χαλκιόνια, με πας στην Κάμπια. Ναι, θα πάμε στις Κάμπιες. Να μιλήσουμε για τις Κάμπιες στα Πεύκα, διότι έχουμε έξαρση. Ναι. Και να καλησπερίσουμε τον κύριο Παύλο Μαυρικάκη. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Είναι γεωπόνος εντομολόγος βεβαίως του Δήμου Μαλεμιζίου. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Μα τώρα πραγματικά έχουμε μεγάλη έξαρση τέτοια που να μας δημιουργεί φοβερό προβληματισμό για το τι μέλη γενέστε με τα Πεύκα. Αυτό κάθε χρόνο αυτή την περίοδο είναι το θέμα που το συζητάμε. Φέτος ίσως λίγο παραπάνω, γιατί δεν είχαμε καθόλου χειμώνα, δηλαδή δεν είχαμε θερμοκρασίες έτσι χαμηλές, δεν είχαμε χιόνια. Αυτό τι ρόλο παίζει, κύριε Αυτό παίζει ρόλο ότι όταν έχουμε ήπιο καιρό, πιο πολλά έντομα διαχυμάζουν. Αυτή είναι η ορολογία που λέμε, ότι πόσο επιβιώνουν το χειμώνα. Με αποτέλεσμα να έχουμε πιο πολύ πληθυσμό την άνοιξη. Και δηλαδή, να έχουμε πρόβλημα μεγάλο. Όταν λέμε έντομα, εννοούμε και τα κουνούπια. Όλα αυτά, ναι, όλα. Δηλαδή η σεζόν προβλέπεται. Ναι, είναι γενικώς πιο ευνοϊκή για την ανάπτυξη των εντόμων. Μάλιστα. Σε ποιες περιοχές τώρα βλέπουμε έτσι πιο έντονο το πρόβλημα, και στο Δήμο Μαλεμιζίου, που τα ξέρετε καλά? Ναι, εμείς έχουμε σε διάφορες περιοχές. Αυτό που προβληματίζει και μας κάνει να παίρνουμε κάποια μέτρα είναι εκεί που έχουμε κόσμο. Δηλαδή, αν είναι σε ένα σχολείο, αν είναι σε ένα πάρκο, εκεί που συχνάζει κόσμος, παιδιά ή πιο μεγάλοι, ας πούμε. Εκεί πρέπει κάτι να κάνουμε, κυρίως προληπτικά, αλλά και ό,τι μπορούμε να κάνουμε και τώρα, για να μην έχουμε προβλήματα με αλλεργίες. Α, γιατί έχει προκαλεί αλλεργίες, ναι, αυτή η κάβια? Το πρόβλημα είναι ότι αυτή η κάβια, όταν αισθανθεί κίνδυνο, όταν απειληθεί, παράγει μια ουσία η οποία είναι τοξική και προκαλεί αλλεργία σε κάποιους ανθρώπους, όχι σε όλους. Όταν έρθουμε σε επαφή μαζί της ή ακόμα και την απελευθερώνεις στην ατμόσφαιρα, ας πούμε. Κυρίως πριν να την πειράξεις. Να την πειράξεις, ας πούμε, πολλοί που σκουπίζουν τις αυλές τους. Ναι, σωστά. Ή παιδάκια τα οποία περιεργάζονται ενδεχομένως στις κάμπιες που είναι πάνω στα δέντρα ή κάνουν σιδηρόδρομους και περπατάνε η μία πίσω από την άλλη στο έδαφος. Εκεί παράγουν την ουσία αυτή και μπορεί να προκαλέσει αλλεργία. Κύριε Μαυρικάκη, παίζει κάποιο ρόλο το υψόμετρο? Δηλαδή, τις κάμπιες τώρα τις βλέπουμε στα Πεύκα και στα χαμηλά και σε μεγαλύτερα υψόμετρα. Παίζει κάποιο ρόλο? Υπάρχει μεγαλύτερη προσβολή τώρα και σε κάποιες άλλες περιοχές με μεγαλύτερο υψόμετρο και πιο δροσερό κατά κάποιο τρόπο καλοκαίρι. Και αυτό έχει παρατηρηθεί και σε άλλες χώρες. Όμως στην Τινησία, σε περιοχή που υπήρχε πάρα πολύ ζέστη, εξαφανίστηκε η κάμπια. Και υπάρχει τώρα μόνο σε περιοχές με πιο μεγαλύτερο υψόμετρο και πιο δροσερές. Είναι αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής. Άρα, αν έχουμε δυνατούς καύσωνες στο καλοκαίρι φέτος, δεν ξέρω κάτι, αλλά το λέω. Αν έχουμε καύσωνες, ενδεχόμενα να μειώσουμε τον πληθυσμό τους. Ναι, ενδεχομένως σε περιοχές όπως η Μεσαρά, που έχει παρατεταμένους καύσωνες το καλοκαίρι, εκεί δεν ξέρω πώς είναι η κατάσταση. Εκεί ενδεχομένως θα έχουμε πολύ λιγότερα προβλήματα από ό,τι στα Νόγια ή σε περιοχές που είναι πιο δροσερές. Τώρα, στα μέτρα αντιμετώπισης, ποια είναι τα μέτρα που μπορούν να ληφθούν? Εγώ παλιότερα θυμάμαι και κάποιες εικόνες που έβλεπα σε Πεύκα, χαμηλά, κάποιες, πώς να τις πω τώρα, κάτι κολλητικές ταινίες, κάποια τέτοια, παίζουν κάποιο ρόλο, είναι κάποιο μέτρο αυτό? Θυμάμαι τη σαν εικόνα. Ναι, υπάρχουν διάφορες παγίδες, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παγίδευση των προνυμφών, δηλαδή τις κάμπιες, διότι κάμπιες έχουν το εξής. Κατεβαίνουν από το Πεύκο, από τον κορμό του δέντρου, και μετά πηγαίνουν να νυφωθούν στο έδαφος, δηλαδή χώνονται μέσα στο έδαφος. Από εκεί θα βγει το ενήλικο, η πεταλούδα δηλαδή που όλοι γνωρίζουμε, και μετά αυτή, για να σου πω εν συνομία το βιολογικό κύκλο δηλαδή του εντόμου, θα πάει να γεννήσει πάλι στη βλάστηση πάνω στο Πεύκο. Και από εκεί θα δημιουργηθεί το κουκούλι που βλέπουμε. Ναι, το χαρακτηριστικό. Οπότε το θέμα είναι να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε την κάμπια μόλις έχει γεννήσει πάνω στο Πεύκο. Αυτό γίνεται Οκτώβριο-Νοέμβριο. Για να μην εξελιχθεί και έχουμε τα κουκούλια και το. Τώρα όμως είμαστε στο Μάρτι. Πώς μπορούμε να το σταματήσουμε? Τώρα το μόνο που μπορούμε να σταματήσουμε είναι είτε με παγίδες ή με κάποιες κολλητικές ταινίες που δοκιμάσαμε και εμείς στο Δήμο Μαλεμιζίου, σε σχολεία κυρίως. Για να μην κατέβουν κάτω οι κάμπιες. Αυτό που λέγατε. Ναι, που... Για να μην κατέβουν κάτω οι κάμπιες και είναι μετά πιο ευάλωτες ο κόσμος, ο πληθυσμός.
αν, την επαφή με τις κάποιες. Αν και εμείς έχουμε στο σπίτι μας, για παράδειγμα, ένα-δυο πεύκα, ξέρω εγώ, γύρω-γύρω στην περιοχή, μπορούμε να κάνουμε αυτό. Είναι ειδικές κολλητικές ταινίες, τις παίρνουμε από κάπου, πρέπει υπάρχουν, να πάμε. Υπάρχουν και στο εμπόριο ταινίες ειδικές. Εδώ πέρα δεν υπάρχουν κάπου διαδομένα. Δηλαδή, και εμείς που θέλαμε να βρούμε κάποιες, τις ψάξαμε να τις βρούμε από Ισπανία και από κάποιες άλλες χώρες. Και θα μας φέρουν και κάποιες που το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με το οποίο συνεργαζόμαστε, στη μια εισπερίδα που θα κάνουμε. Αλλά μπορεί και με κάποιο απλό τρόπο κανείς να περιορίσει λίγο. Δηλαδή, εμείς βάλαμε κάποιες ταινίες με κόλλα, ειδική κόλλα. Οπότε δεν μπορούν να κατέβουν κάτω οι κάποιες και περιορίζουμε λίγο το πρόβλημα. Πείτε μας λίγο για την εσπερίδα αυτή στην οποία αναφερθήκατε. Πότε είναι 4 Απριλίου. Είναι 4 Απριλίου. Αφορά τους κύριους εντομολογικούς εχθρούς του αστικού και του περιαστικού πρασίνου. Άρα όχι μόνο αυτή την κάποια. Δεν είναι μόνο αυτή την κάποια. Έχει και κάποια άλλα έντομα. Είναι σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Αφορά κυρίως κάποια έντομα. Αφορά την κάμπια των πεύκων, αφορά το σκαθάρι που προσβάλλει τις μουριές και τώρα τελευταία είναι πολύ σοβαρός εχθρός στο πράσινο όλων των Δήμων. Γιατί σχεδόν όλοι οι Δήμοι έχουν στο πράσινο τις μουριές. Και στο Ηράκλειο και σε εμάς το Δήμο Μαλεβιζίου. Επίσης ένα άλλο έντομο, το λιμάντρι Αντίσπαρ, είναι πάλι μια κάμπια η οποία προσβάλλει δασικά φυτά και είχαμε προβλήματα και στην κτηνοτροφία, επειδή προκαλεί πάλι κάποια προβλήματα στα ζώα που τρέφονται από βλάστηση που έχει μέσα προνύμφες από την κάμπια αυτή. Και υπήρχε πρόβλημα και επίσης να ξεραθούν κάποια δέντρα στο Ρέθυμνο, δάσος του Ρούβα. Και εμείς είμαστε σε φυλακή για το δάσος στο Βρωμονερό που έχουμε και εμείς εκεί. Πρίνους και παρομοίως το πολύ εχθροί τελικά για τα δέντρα, κύριε Μαυρικάκη. Δηλαδή τώρα αυτή η κάμπια που βλέπουμε για τα πεύχα, υπάρχει κίνδυνος να ξεράνει και τα δέντρα? Αυτή σε πολύ προχωρημένη προσβολή μπορεί να έχουμε κάποια ξύρανση. Συνήθως δηλαδή δεν ισχύει αυτό. Έχουμε αποφύλωση των δέντρων, δηλαδή οι βελόνες των πεύχων είναι τα φύλλα τους. Μπορεί να τα φάει σχεδόν ολοκληρωτικά η κάμπια αυτή και μετά σιγά σιγά αρχίζει πάλι να στρώνει το δέντρο. Τώρα ψεκασμοί δεν μπορούν να γίνουν. Τώρα όχι. Είναι αργά δηλαδή. Αυτή η περίοδο δεν έχει αποτελεσματικότητα. Δοκιμάζουμε εμείς κάποιες εφαρμογές έτσι σε κουκούλια στοχευμένες. Αλλά δεν υπάρχει. Ουσιαστικά η καταπολέμηση γίνεται τον Οκτώβριο-Νοέμβριο. Μάλιστα. Και υπάρχει κίνδυνος από αυτή η κάμπια να φύγει, ας πούμε, από τα πεύκα και να πάει, για παράδειγμα, στις ελιές, να πάει στα μπέλια που τώρα σιγά σιγά είναι σε τέτοια. Όχι. Αυτή η κάμπια είναι αποκλειστικά μόνο στα πεύκα. Για το άλλο το έντομο που αναφέρομαι, που είναι το ξυλοτρέχος, ένα σκαθάρι που αφορά τη μουριά, αυτό έχει ξενιστές και το αμπέλι και μηλιά, χλαδιά κτλ. Δηλαδή εν δυνάμει μπορεί να προσβάλλει και το αμπέλι, να προσβάλλει χλαδιές και άλλα δέντρα. Και αυτό πώς θα το αντιμετωπίσουμε? Αυτό τώρα θα παρουσιαστούν στην εσπερίδα κάποιες μεθόδους καταπολέμησης. Τώρα συγκεκριμένα για το αστικό πράσινο είναι και θέμα τι υπάρχει εγκεκριμένο. Οπότε αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν κάποιες μεθόδους εγκεκριμένες και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε είναι να πάρουμε κάποιες εγκρίσεις από το Υπουργείο για πιλωτικές εφαρμογές, για δοκιμές, σε συνεργασία. Ουσιαστικά δηλαδή τώρα δεν υπάρχει ένας πιλότος για το πώς πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε αυτά? Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο σκεύασμα που επιτρέπεται να εφαρμόσει κανείς και να ψεκάσει στο αστικό πράσινο. Επειδή είναι σε εντός κατοικημένες. Επειδή είναι σε κατοικημένες περιοχές και είναι πιο περιορισμένα τα μέτρα. Τώρα, αν κάνει πάρει μια πιλωτική εφαρμογή σε συνεργασία με κάποιο ίδρυμα ερευνητικό ή εκπαιδευτικό, μπορεί να δοκιμάσει κάποιες μεθόδους που έχουν δείξει πολύ καλά αποτελέσματα. Υπάρχουν δηλαδή μέθοδοι. Μάλιστα. Τώρα, κύριε Μαυρικάκη, επειδή σας έχουμε... Τώρα το λέτε τώρα, θυμάμαι ότι πέρσι το... τέτοια περίπου εποχή, είχαμε πάει για ένα ρεπορτάζ στο αεροδρόμιο εδώ, στον Νίκος Καζαντζάκης και κάναμε δηλώσεις στο δέντρο που είναι ακριβώς απέναντι από τις αφίξεις. Και όταν επιστρέψαμε εδώ, ήμασταν στα ρούχα γεμάτοι κάμπιες. Ναι, ναι. Έχουμε πολλές προσβολές και δυστυχώς στο πράσινο είναι πιο δύσκολα. Δεν μπορούμε να βάλουμε ό,τι μπορεί να βάλει κάποιος σε μια καλλιέργεια ή να βάλει στην αυλή του και να ψεκάσει με κάτι.
Κύριε Μαυρικάκη, τώρα μια και σας έχουμε κοντά μας, να εκμεταλλευτούμε τη γεωπονική σας ιδιότητα, γιατί πολλοί κόσμος ρωτάει τώρα για τις καλλιέργειες, ιδίως για την ελιά μας ρωτάει, τι πρέπει να γίνεται τώρα, να ποτίζουν και εκτιμάτηκε για την επόμενη περίοδο. Για πείτε μας. Είναι πολύ καθοριστικό το στάδιο της καρπόδεσης, δηλαδή τώρα ξεκινάνε σιγά σιγά οι ελιές να πηγαίνουν να έχουν ανθοφορία. Και μετά ανάλογα με τις συνθήκες που θα επικρατήσουν, δηλαδή αν θα έχουμε βροχοπτώσεις, αν θα έχουμε καύσονες και όλα αυτά, επηρεάζεται το ποσοστό της καρπόδεσης. Η ελιά, επειδή έχει μεγάλο ποσοστό ανθοφορίας, ένα μικρό ποσοστό των ανθέων να δέσει, έχουμε μια πολύ καλή ικανοποιητική παραγωγή. Οπότε εκεί τώρα είναι το θέμα, το αν θα έχουμε την καρπόδεση που περιμένουμε και θέλουμε όλοι. Και συνέχεια, εάν έχουμε συνθήκες ξηρασίας ή υψηλές θερμοκρασίες, είναι εκεί πολύ, είναι χρήσιμο αν μπορεί κάποιος να ποτίσει μετά την καρπόδεση. Άρα είναι αναλόγως το που. Άρα αυτή την περίοδο να μην μπουν στη διαδικασία. Αυτή την περίοδο όχι, τώρα δεν έχουμε ακόμα ανθοφορία. Υπάρχουν βέβαια πολλοί που προτείνουν διάφορες εφαρμογές με διάφορους ψεκασμούς που βοηθάνε την καρπόδεση και αυξάνουν το ποσό της καρπόδεσης. Αυτό εντάξει, πάντα υπάρχουν. Για κάποιους που μπορούν να βελτιώσουν το. Εσείς πάντως δεν σας βλέπω πολύ θετικό στις πολλούς ψεκασμούς και τα λοιπά. Μου φαίνεται είστε λίγο πιο συντηρητικό σε αυτό το κομμάτι. Είναι φιλοσοφία που έχει καθένας επιστημονική. Πάντως έχουμε ελιές που έχουν αφήσει πρόωρα εδώ έτσι, στην Κρήτη. Νομίζω τα λέγαμε και τις προάλλες. Ναι, πραγματικά. Έχουμε δει κάτι φωτογραφίες απίθανες. Ναι, τώρα ανθίζουν οι πρώτες. Αυτό με την ανθοφορία τώρα είναι και αποτέλεσμα και της κλιματικής αλλαγής και είναι και μια ομιλία που θα έχω εγώ στην Εσπερίδα, είναι για τις ενδεχόμενες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στα έντομα. Και εκεί θα αναφερθώ σε διάφορα έντομα, και για το δάκο, για τη Μήγα Μεσογείου, για ένα έντομο που απασχολεί το φόδελε πολύ, έναν αλευρόδι που είναι στα Εσπεριδοειδή. Και οι άμεσα το φόδελε. Έχουμε ενδείξεις σε πολλά έντομα ότι έχουμε πιο δύσκολη καταπολέμηση και πιο πολλά προβλήματα, γιατί δεν έχουμε το χειμώνα που είχαμε παλιά και τις συνθήκες που είχαμε παλιότερα. Θα επικρατήσουν τα έντομα σε λίγο, το βλέπω εγώ. Αυτό που μου είπατε για τα κουνούπια καθόλου παρήγορο δεν είναι, η αλήθεια είναι. Ναι. Πραγματικά. 4 Απριλίου είπατε. 4 Απριλίου, ναι. Πού θα γίνει? Είναι στη Δημοτική Πινακοθήκη τη Λύσου. Α, στην Τήλισο. Ωραία. Ναι. Τι ώρα? Είναι από τις 5 η ώρα. Από τις 5. Και είναι ανοιχτό για όλους. Βέβαια. Και δωρεάν φυσικά. Ναι. Ωραία. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ. Και θα ακολουθήσει και μια άλλη εσπερίδα στις 12 Απριλίου, που είναι σε συνεργασία με το ΕΛΜΕΠΑ, το οποίο είναι για την ποιότητα του ελαιολάδου. Πολύ σημαντικό. Και αυτό που θα γίνει. Επίσης στην Τήλισο. Πάλι στην ίδια αίθουσα. Έχουμε μια ωραία συνεδριακή αίθουσα. Εξαιρετική αίθουσα στην Τήλισο. Καινούργια και όμορφη. Ναι. Τέλεια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Καθόλου δεν μου αρέσουν αυτά με τις κάμπιες και τα τέτοια. Κάμπιες και αυτά. Τα φαντάζω. Άστα. Δεν θέλω να τα σκέφτομαι καθόλου. Το καταλαβαίνω. Λοιπόν, για να ηρεμήσουμε. Ναι. Πάμε σε διαφημίσεις.